Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να συνδεθούμε με τον Νίκο Βουδούρη στη Βέρεια για να μας πει για μια απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε ευρωφωνικό σταθμό της Βέρειας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Ζήων Τηλεόρασης. Τι συμβαίνει, λοιπόν? Απαράδεκτη κατάσταση σε ευρωφωνικό σταθμό της Βέρειας, σε δημοτικό ευρωφωνικό σταθμό της Βέρειας, έτσι, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο της Βέρειας από Νάουσα, στην περιφερειακή από την πάνω μεριά. Και για όσους γνωρίζουν χωροταξικά το σημείο, είναι εκεί που είναι το 5ο Γενικό Λύκειο Βέρειας, το 6ο Γυμνάσιο της Βέρειας και βεβαίως ο δημοτικός ευρωφωνικό σταθμός της πόλης. Γιατί τώρα χαρακτηρίζεται, Νίκο, απαράδεκτη κατάσταση? Απέναντι λοιπόν ακριβώς στα 30 μέτρα, Χρήστο μου, υπάρχει ένας καταβλισμός τσιγκάνων, ο οποίος καταβλισμός πριν από 20 χρόνια ζούσαν δύο οικογένειες, τρεις, και δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αλλά πλέον, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει το πρόβλημα έντονο, καθώς έχουν έρθει πάρα πολλοί τσιγκάνοι από όλη την Ελλάδα. Καθώς εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, έμαθαν ότι ο Δήμος δίνει δωρεάν νερό, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος στην κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Και αν έχει γίνει κάποιος έλεγχος, πάλι το ίδιο γίνεται. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι κάποιες ευνοϊκές συνθήκες για τους τσιγκάνους οι οποίοι έρχονται στην περιοχή. Τώρα, αυτό από μόνο το γεγονός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο χρήζει μιας αντιμετώπισης. Αλλά σε συνδυασμό με τη γυκνίαση, με τα σχολεία που σας ανέφερα και ειδικά με έναν ευρεφωνηπιακό σταθμό, που υπάρχει βεβαίως μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά μικρά παιδιά κάτω από 5 ετών, είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, χθες, διερχόμενος από το σημείο, είδα απλωμένα χαλιά επάνω στα κάγκελα, την ώρα που λειτουργούσε το σχολείο, απλωμένα χαλιά, γύρω στα 10 δέσποτα σκυλιά πέριξ του σχολείου, την ώρα που οι γονείς πήγαιναν να πάρουν τα παιδιά τους, μικρά τσιγκανάκια που, και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, που βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή και κανείς δεν επιμελείται από αυτού, που πετάγονται στον δρόμο, είτε για να σταματήσουν αυτοκίνητα για να ζητήσουν κάτι, είτε για να προλάβουν τους γονείς που πηγαίνουν για να πάρουν τα παιδιά τους για να ζητήσουν κάτι. Οπότε έχουμε θέμα και για την ζωή των μικρών τσιγκανόπουλων. Και βεβαίως, σοβαρό ζήτημα καθαριότητας, δημόσιας υγείας, πέριξ του σχολείου, με ακαθαρσίες, ανθρώπινα και ζωικά περιττώματα και εντός πολλές φορές του προαυλίου χώρου. Καταλαβαίνετε ότι μια εικόνα η οποία δεν τιμά μια πολιτισμένη κοινωνία όπως και να έχει. Και οπωσδήποτε βεβαίως, όπως μας τα περιγράφεις, Νίκο, και όπως περιγράφονται και στο inveria.gr όπου μπορούν να διαβάσουν όλοι το πλήρες ρεπορτάζ, είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να επιληθούν οι αρμόδιες αρχές άμεσα. Οι οποίες αρμόδιες αρχές όμως, Χρήστο, και επειδή το θέμα αναρτήθηκε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα της ίδιας ημέρας υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος του νομικού προσώπου του ΚΑΠΑ Δήμου Βέρειας, ο Θεόφιλος Κορονάς, απάντησε στο δημοσίευμα του Ινβέρια, λέγοντας πως θεωρεί αδιανόητο να υπάρχει αυτή η εικόνα, αυτές τις φωτογραφίες με τα χαλιά και τα παιδιά και τα σκυλιά κτλ. Όλα αυτά να έχουν γίνει την ώρα που ήταν σε λειτουργία το σχολείο. Βεβαίως τον ενημερώσαμε με πολύ ευγένεια ότι ήταν την ώρα που ήταν όντως σε λειτουργία το σχολείο. Και σε να μην έφτανε αυτό, και εδώ είναι το πιο τραγικό και πραγματικά εξοργίζεται κανείς, και σήμερα, μετά τη δυσπιστία που έδειξε χθες, η εικόνα παρέμεινε η ίδια. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να πούνε, να στείλουν κάποιους ανθρώπους, έστω με συνοδεία της αστυνομίας, σε πάση περιπτώσει, αν θεωρούν ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, να απομακρύνουν έστω για τα μάτια του κόσμου, όπως λέμε, τα χαλιά αυτά από το δημοτικό ευρωφωνικό σταθμό. Τα ίδια χαλιά λοιπόν που ήταν απλωμένα την προηγούμενη μέρα ήταν και την επόμενη. Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, και βεβαίως καταλαβαίνεις ότι και στα social media και στα σχόλια του Ινβέρια πολλοί γονείς και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους, με αφορμή βεβαίως το δημοσίευμα, και βεβαίως κατηγορούν εντός ή εκτός εισαγωγικών τον αντιδήμαρχο για μη σωστή τέλεση καθηκόντων όταν αφισβητεί κάτι το οποίο οι ίδιοι το ζουν και το βλέπουν καθημερινά. Και λένε αρκεί μια απλή βόλτα του σημείου για να διαπιστώσει αν αυτά που γράφονται στο Ινβέρια είναι αληθή ή όχι. Και ας μην ξεχνάμε βεβαίως, Νίκο, ότι μιλάμε για ευρωφωνικό σταθμό, για μικρά παιδιά, τα οποία, όπως είπες και εσύ, πρέπει να δείξουν ευαισθησία. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Νίκο. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλό βράδυ.